είναι πάντα γενικά κάτι ενδιαφέρον όταν έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι είναι γνώστες καινούργιων τεχνολογιών, οπότε γενικά η συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο φόρουμ ήταν πάντα είναι ενδιαφέρον. Αυτό που θα ήθελα και περίμενα περισσότερο είναι άνθρωποι γενικά του πρωτογενή τομέα, οι οποίοι είτε δεν μπορούν, είτε δεν έχουν τη δυνατότητα να έρχονται σε μέρη και εκδηλώσεις όπως αυτές. Πιστεύω ότι θα ήταν καλό να είναι εδώ, θα είναι καλό να ήταν σήμερα μαζί μας και να ακούσουν τα τόσο σημαντικά πράγματα που γίνονται εδώ. Όσον αφορά την δική σας τοποθέτηση, ποια είναι τα κεντρικά σημεία που θέλετε να εστιάσετε, αυτά που θέλετε να επικοινωνήσετε στον κόσμο? Σε αυτό που εστιάσαμε στην παρουσίαση είναι η δυνατότητα που μας δίνουν διάφορα εργαλεία τεχνολογίας στο να μπορέσουμε να κάνουμε την νυχλασιμότητα πιο οικία στον κτηνοτρόφο, να δώσουμε προστιθέμενη αξία στο προϊόν του και να μπορέσουμε στην ουσία να γνωρίσουμε στον καταναλωτή τις δυνατότητες που μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή ένα προϊόν το οποίο παράγεται σε περιοχές με ένα ιδιαίτερο εδαφολογικό κλίμα ή μία άλλη με πολλές μάλλον δυνατότητες στο να δώσει και να έχει παραγωγή προϊόντος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά με τον τρόπο σας προσπαθείτε να δείξετε και στον ίδιο τον καταναλωτή ότι μπορεί να αρχίσει να εμπιστεύεται και τα ελληνικά προϊόντα, γιατί οδηγεί την τεχνολογία πλέον στο συγκεκριμένο κομμάτι σε αυτή την οδό. Στην ουσία, ενώ γνωρίζουμε ότι τα ελληνικά προϊόντα έχουν κάτι διαφορετικό, υπάρχει και έξω, ο καταναλωτής αυτό που του λείπει είναι η απόδειξη του τι είναι αυτό που ακριβώς αγοράζει. Οπότε στην ουσία προσπαθούμε λέει, να γεφυρώσουμε το κενό που υπάρχει, να αποδείξουμε μεν και στην ουσία να στηρίξουμε το προϊόν που πηγαίνει και φτάνει στον καταναλωτή και να γνωρίζει αυτός πάντα την προέλευσή του, τον τρόπο με τον οποίο παράχθηκε και τον τρόπο με τον οποίο έφτασε το προϊόν το συγκεκριμένο στο ράφι.